Ενώνει, το φαγητό ενώνει. Πάμε Αμερική, πάμε να φτιάξουμε pulled pork, μαδημένο, ξεψαχνισμένο, Μπέτι μου, φίλοι, πώς λέγεται φίλοι, αυτό, pulled pork. Τηλεθεατές. Pulled pork, δηλαδή μαδημένο. Μάλιστα. Σιγοψημένο χοιρινό. Αυτό από Αμερική. Για πάμε όμως να ταξιδέψουμε, Μπέτι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, φίλοι, φίλες. Το ζητήσατε, έγινε. Μου το γράψετε από κάτω. Σας έχω το Instagram που με έχετε βρει και μου γράφετε κάθε φορά φαγητά που θέλετε. Τα ωραιότερα ψωμιά μπριός. Εγώ δεν είμαι πολύ του ψωμιού, αλλά όταν το κάνω είναι κανονική συνταγή. Δεν είναι τύπου fake. Σου φέρνω εδώ. Εγώ είμαι του ψωμιού, έχω να σου πω. Να φάω το ζεστό. Θέλω να το δεις, βέβαια. Σου έχω και τα ζεστά. Θέλω να το δείξω εδώ. Oh. Θέλω να δείτε για τι πράγμα μιλάμε. Μιλάμε για ένα ψωμάκι που είναι αυτό. Αφρός. Αφρός, παιδιά, αφρός. Έλα, βάλε μου να φτιάξουμε ένα ζεστό. Θα το κόψω αυτό να το δείτε. Είναι αυτό που λέμε, κοιτάξτε. Αφρός, ένας αφρός. Το ξέρεις, θα το χαλάω τώρα να το δείτε πόσο μαλακό είναι. Είναι το ψωμί αυτό που λέμε το αγοραστό. Σου έχω και μαχαίρι, εδώ θέλεις. Ναι, ναι. Να βάλουμε λίγο. Να φτιάξω το ζεστό το ψωμάκι, να το φάω τώρα. Εσείς τώρα υπομάλιστα κινητά βγάλτε οπωσδήποτε κινητά. Για να έχετε έτοιμο για την καρτέλα. Μπριός, γαλλική συνταγή, πολύ αφράτη. Πάρα πολύ αφράτη. Πολύ νόστιμη. Μια γλυκιά ζύμη λοιπόν που μέσα όταν του βάλουμε αυτό ωραίο το σιγοψημένο το χοιρινό είναι μια πρόταση για όλες τις ώρες. Σίγουρα ενώνει την οικογένεια, ενώνει τους φίλους, ενώνει τους ανθρώπους, ενώνει εμάς τους δύο, εμάς από εδώ στο στούντιο και εσάς από εκεί. Και Μπέτι μου, τι ωραία, σου έχω βάλει εκεί λίγο, λίγο μάγιο, λίγο μάγιολο, λίγο... Να, έλα πάρε. Θα βάλω τώρα εγώ αυτό εδώ έτσι. Πάει πάρα πολύ με την κόσλο, σου έχω βάλει σαλάτα κόσλο, σου έχω βάλει barbecue sauce, σου έχω βάλει λίγο κέτσαπ αν θέλεις, μαρουλάκι οπωσδήποτε. Και όσο και πραγματικά τώρα το βλέπετε αυτό αποτελεί ένα πλήρες γεύμα. Ένα ισορροπημένο γεύμα γιατί περιέχει πρωτεΐνες, λίπιδα, άνθρακες, νοστοιχεία, μέταλλα, νερό και βιταμίνες. Γιατί φίλες και φίλοι, κυρίες, κύριοι, αυτό είναι το φαγητό. Ένα ισορροπημένο φαγητό μπορεί να είναι ακόμα και το μπέργκερ, αρκεί να γίνει με ωραία εκλεκτά φίνα υλικά. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για καρτέλα? Ναι, φύγαμε. Λοιπόν, θέλω για τα ψωμάκια 350 γραμμάρια αλεύρι για το τσουρέκι. Το καλό το αλεύρι. Θα το βρείτε στο σούπερ μάρκετ. Μάλιστα, με είχε πάει και ο Δημήτρης να ψωνίσει την προχθές και μου λέει αυτό είναι. Υπάρχουν πλέον, αν δεν έχετε χρόνο να διαβάζετε, έχει απ' έξω τσουρέκι. Αυτό κάνει για τα ψωμάκια του μπριός. 125 ml γάλα, 125 στην ίδια ποσότητα το βούτυρο. Βούτυρο πραγματικό, όχι τύπου βούτυρο. Ένα αληθινό πραγματικό βούτυρο, πολύ γευστικό και αρωματικό. Τη μισή ποσότητα ακριβώς λοιπόν τώρα, κοιτάξτε πόσο εύκολη είναι η δόση. Νερό. Ένα αυγό, ένα φακελάκι ξερή μαγιά, δύο κουταλιές της σούπας ζάχαρη, ό,τι ζάχαρη θέλετε, μαύρη, άσπρη, ό,τι θέλετε. Να, είναι γλυκό θέλω το ψωμί αυτό και μία κουταλιά του γλυκού κοφτό αλάτι. Τώρα, για το χοιρινό, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το χοιρινό, θέλω να, πάτε στο χασάπι σας, θέλω ένα ολόκληρο ενιαίο κομμάτι χοιρινό λαιμό, ένα με ένα 200 περίπου, εντάξει, και μέχρι 1,5 είστε ok. Απλά να... Η αναλογία που σας δίνω είναι για να τα ζουμάκια στο τέλος να έχουν σιγοψηθεί και να έχουν μαλακώσει το κρέας. Ένα λίτρο ζωμό μοσχαριού, δύο κρεμμύδια, τρεις κελίδες σκόρδο ή δύο μεγάλες, μισή κούπα μιλόξιδο, μισή κούπα, ναι, κέτσαπ. Τη θέλω την κέτσαπ εδώ πέρα για να μελώσει από μόνη της, δεν έχω κάτι άλλο. Τέσσερις κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη και τα υπόλοιπα σίγουρα τα έχετε. Μία κουταλιά της σούπας καπνιστή πάπρικα, μία κουταλιά της σούπας πάπρικα κανονική γλυκιά, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα, θυμάρι. Και τώρα, παιδιά, αν υπάρχει, εγώ το έγραψα, δεν θα το βάλω εγώ σήμερα, αν υπάρχει λίγο γόστερο σως προαιρετικά, βεβαίως, Μπέτι μου, στο τελείωμα του να δώσουμε λίγο ένταση, γόστερ σως και φυσικά λίγο μπάρμπεκιου, αν το θέλετε αρέσει, ακόμα πιο αρέσει να με τυρανάς, είμαι μία ώρα εδώ και περιμένω το μπάνια να πιάσει. Το δάγκωμα, το μυρίζω, μου έχει τρυπήσει στη μύτη, θέλω να το φάω και δεν μπορώ. Λοιπόν, τελειώσανε τα ψέματα. Έλα, η απόδειξη, φίλες και φίλοι, η απόδειξη της γεύσης είναι η απόλαυση. Πιο GNTM και πιο, δηλαδή, please. Θα φάω και λοιπόν, δεύτερο. Εγώ θα σας το δείξω όμως το ψωμί, παιδιά, ξανά. Μιλάμε για το ψωμί. Κοιτάξτε τώρα, ζύμη που θα σας δώσω. Πραγματικά. Είναι αυτό που το κάνεις και ξαναφουσκώνει. Τίποτα δεν έχω βάλει. Το μοναδικό, θα ακολουθήσετε αυτή την συνταγή. Όλοι κάνουμε ένα ψωμάκι, μόνο που το συγκεκριμένο πώς ξεκινώ. Αυγό, γάλα, νερό, μαγιά. Όλα τα υλικά εκτός από το
εκτός από το αλεύρι και το βούτυρο μέσα. Γράφω και σας βάζω ζάχαρη καστανή. Είναι ένα όνειρο τρελό, όνειρο πατηλό. Πόσο χαίρομαι που σου αρέσει. Λοιπόν, αυτή η συντακτική την έχω κάνει σε ξενοδοχεία στην Ευρώπη, την έχω δώσει. Σήμερα έφτασε η σειρά σας. Τη ζητήσατε με χαρά να έχετε ένα ωραίο μπρίος. Βάζω όλα τα υλικά μέσα, τη μαγιά, το αυγό έχω βάλει, τη ζάχαρη, το νερό, τα 125 ml γάλα, όλα τα υλικά και το αλάτι ευθύς αμέσως μέσα στον κάδο του μίξερ. Λοιπόν, βγάλετε τις πολυμηχανές, τις κουζινομηχανές, θα κάνω εγώ και κλήρωση από εβδομάδα έρχεται. Θα κληρώσουμε και εμείς ωραία γκάτζετ κουζίνας. Βγάλετε τα όμως από τον ντουλάπι, ανακατέψτε πολύ καλά, ήρθε ο καιρός να κάνετε ωραία ψωμάκια στο... Όπα! Ωραία, στο σπίτι σας και όπως είναι μέσα θα βάλω το αλεύρι. Όπως είναι το καλό το αλεύρι, είπαμε αυτό που είναι για το τσουρέκι που το παίρνουμε μία φορά το χρόνο και θα το βάλετε στον κάδο της κουζινομηχανής με ένα το γάντζο. Λίγο νεράκι, παρακαλώ και ένα. Όχι νερό, παιδί μου, ένα αναψυκτικό. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι τώρα. Δώστε του λίγο χρόνο. Και την ώρα που αυτό ανακατεύεται, θα βάζετε και τα κομματάκια από το βούτυρο. Λίγο-λίγο, ένα-ένα. Αυτό είναι το μυστικό. Θα γίνει μια έπλαστη, πολύ μαλακή, λαστιχωτή ζύμη. Αυτό θέλω. Λοιπόν, λίγο-λίγο την ώρα, έτσι, δεν είναι το αλεύρι αυτό, παιδιά, θα σας κάνει και αυτό το μαστίχωμα που λέω εγώ. Λοιπόν, έχει αρχίσει και γίνεται ήδη η ζύμη. Βάζω και το υπόλοιπο βουτυράκι, δώσει του χρόνου, χρόνο να γίνει μια έφπλαστη, πολύ ωραία ζύμη. Και για να δούμε, εντάξει. Τα υλικά, αν έχετε την καλοσύνη, θα σας τα ξαναδώσω εγώ. Στο τέλος, έχουμε χρόνο. Αν όποιος μη στενοχωριέστε, θα τα ξαναβγάλουμε τα υλικά με την καρτέλα. Λοιπόν, πολύ καλό ανακάτεμα. Εδώ είναι να το δείτε. Μην αγχωθείτε ότι δεν πάει κάτι καλά. Απλά θέλει 10 λεπτά, 5 με 10 λεπτά. Πολύ καλό ζύμωμα με το γάτσο και λίγο πιο αργά. Λοιπόν, το κλείνω εγώ εδώ. Όταν θα γίνει αυτό, μία μευράνη να φουσκώσει και μετά θα κάνετε μπαλάκια, όπως κάνετε πάντα. Μην βάλετε άλλο αλεύρι και ας κολλάει. Λίγο λαδάκι στο χέρι, με ένα γαντάκι να το ανοίξετε, να κάνετε μικρά φουσκωτά ωραία. Βάζει κι άλλο, εσάρε. Δεύτερο. Εσύ τρελαίνομαι, Δεύτερο τρώω. Τι συνταγές έχουμε εδώ κάθε μέρα, μία παρατέταρτο. Τα έχω κάνει γης μαδιά με χωρίς. Λοιπόν, δεν πειράζει η δικιά σου η κουζίνα. Φίλοι μου, μείνετε συντονισμένοι εδώ, κοιτάξτε με εδώ, όπως εδώ, μην χάσουμε το στάδιο. Άλυμα από ασπράδι, από αυγό, οπωσδήποτε. Και πάμε στο φούρνο. Μπέτα να τα κάνεις τα παιδάκια σου. Κοιτάξτε, το βλέπετε αυτό. Αυτό γίνεται αυτό και μετά. Το λέω εγώ, δεν θα το ξαναδείτε, Αυτό λοιπόν, όνειρο. 160 βαθμούς στο φούρνο. Πάμε για ένα τέταρτο περίπου με 20 λεπτά και σημαντικό στάδιο. Τώρα που σας το είπα, θα το ξαναδείξω κι εγώ. Λίγο νεράκι στο φούρνο κάτω. Θα έχετε μία λαμαρίνα, Νίκο, μέλα να το δείξουμε στους τηλεθεατές. Με λίγο νεράκι σε μία λαμαρίνα, λίγο. Γιατί 160 το αυτό? Για να πάρει λίγο ατμό μέσα και να κρατάει την υγρασία να είναι έτσι πολύ, πολύ μαλακό. Λοιπόν, σερβίρονται ζεστά. Αν τα βάλετε στο ψυγείο για τα παιδάκια σας, στους φίλους ή για το Σαββατοκύριακο, για να έχετε ένα ωραίο αφράντο μπριός χωρίς πρόσθετα συντηρητικά και χωρίς πρόσθετα πράγματα τα οποία είναι λίγο περιττά, ελέγχουμε, είπαμε, τη διατροφή μας. Μπορείτε να τα βάλετε στο ψυγείο με μεμβράνη και να τα ζεστάνετε στο φούρνο, στους, ξανά πριν τα σερβίρετε, στους 60 βαθμούς για να μαλακώσει το βούτυρο και να είναι αυτό που λέμε. Μπορώ, τρελαίνομαι με αυτά. Λοιπόν, έδωσα αυτή τη δόση. Καλά, το χοιρινό είναι όνειρο. Αυτή τη τι έχει βάλει μέσα. Θα σου πω τώρα αμέσω. Κοίταξε εδώ, Μπέτη. Ολόκληρο το κομμάτι. Εδώ. Ολόκληρο το κομμάτι, Νίκο μου. Κοίταξε εδώ πώς γίνεται. Και αφού αυτό στις 3,5 ώρες που είναι ολόκληρο το κομμάτι, θα το πατήσετε με ένα πιρούνι. Γεια σου, Αθηνούλα μου. Σε βλέπω. Και όπως είναι εδώ, θα το λιώσετε και θα. Έτσι. Αυτό είναι το μαδημένο, ωραίο χοιρινό κρέας που είναι του ευκόλου. Όταν λέω του ευκόλου, με ρωτήσετε πάλι, είναι ποιητική αδεία. Αντί να πω του. Εύκολου. Το λέω του εύκολου για να σας εμπνεύσω. Λοιπόν, γιατί είναι ακόμα πιο εύκολο. Ακούστε με. Ναι, ακριβώς, παιδιά. Πόσο ζουμερό μπορεί να είναι. Πόσο. Και κοίταξε, στο τελείωμα ο κόσμος θα το κάνει. Θα βάλει όλα τα υλικά μέσα. Θα βάλει και λίγο μπάρμπικιου. Λοιπόν, δείχνω. Ζωμό το χοιρινό όπως είναι μέσα στην κατσαρόλα. Σε μια κατσαρόλα όπως είναι. Θα βάλουμε το ζωμό. Έτσι, βάζω όλο το ζωμό, ένα λίτρο. Θα βάλω την καπνιστή πάπρικα. Μπορώ να το βάλω και σε χυτρά. Θα βάλω ότι μπορούμε να μειώσουμε λίγο το χρόνο. Τη ζάχαρη δεν πειράζει που είναι τώρα καστανή. Εμένα μου αρέσουν οι ωραίες συνήθειες, είναι για να το μάθετε. Το ξύδι, βεβαίως, καλά βλέπετε. Ξύδι για να μαλακώσει τις ίνες. Τα κρεμμύδια μπορείτε και το σκόρδο αλεσμένα. Θέλω να τα βάλεις το μπολικόφτη, έχουμε χρόνο. Τι. Να δείξω. Εδώ πάμε, εδώ να το δείτε. Θέλω τα κρεμμυδάκια εδώ, πάμε. Ή θα τα βάλετε ολόκληρα. Ή θα τα βάλετε στο μπολικόφτη για να γίνει και σάλτσα. Κοίταξε εδώ πώς έχει το θέμα.
Θα κάνετε αληθή. Σε ένα λεπτό. Τίποτα. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Σα έχω πάρα πολλά, πολλά tips, ωραία. Αλλά αν τα βάλετε και ολόκληρα, μου αρέσει με το πυρούνι να κρατάνε λιγάκι. Πάω στην άκρη. Και αυτό μέσα. Τι έγινε. Αρέσει τόσο πολύ η συνταγή που δεν ανοίγει το πίξερ. Αυτό τώρα. Λοιπόν, είναι ειδονή. Παιδιά, πώς πάτε. Αυτό πήρε. Άστο. Χαμός. Έχει και έτοιμο εδώ. Απλά λοιπόν, όλα τα υλικά μέσα. Μουστάρδα, καπνιστή, πάπρικα, θυμάρι. Βάζω και τη γλυκιά. Έχω βάλει και το. Πάρα πολύ ωραία. Συγγνώμη, μπαίνω μπροστά σα τώρα. Ναι, συγγνώμη, θε να κάνει και τη δουλειά. Αλλά κάτι τη δουλειά. Τι μουστάρδα. Παιδιά, αυτή είναι η συνταγή. Εδώ, κοιτάξτε. Θα το αφήσετε αυτό με ένα καπάκι το κρέα να σιγοβράσει για 3,5 ώρε σε μέτρια φωτιά. Και στο τελείωμα, στο τέλο δηλαδή τη διαδικασία, θα βάλετε μέσα και τι δύο κουταλιέ που σα δίνω από την σος μπαρμπεκιού. Και να το φαγητό είναι δεν είναι συγκλονιστικό, Κυριάκο. Είναι συγκλονιστικό. Πραγματικά. Δηλαδή, εγώ θα το έκανα. Αυτό θα το έκανα και μπέργκερ και θα το έκανα μια μέρα και με πουρέ.